Γεια σας! Σήμερα θέλω να σας κάνω τα αγαπημένα του μήνα και πριν με κρίνετε για την κουκούλα, όπως είπε και η Βενετία Καμάρα, το φοράω γιατί έτσι μου αρέσει ρε παιδί μου. Έχω να σας μιλήσω για διάφορα πράγματα. Πάμε πρώτα να μιλήσουμε για τα προϊόντα. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν τα φρύδια μου σε αυτό το βίντεο, αλλά έχω χρησιμοποιήσει αυτό το μολυβάκι από την Catrice, το οποίο ονομάζεται Eyebrow Stylist και είναι στην απόχρωση 020 David Ashton. Και είναι ένα πολύ ωραίο ανοιχτόχρωμο μολυβάκι για τα φρύδια, το οποίο σου κάνει τη ζωή πολύ εύκολη γιατί έχει και πίσω σπούλι, μπουρτσάκι δηλαδή, και μπορείς να κάνεις ωραία το blend του χρώματος του μολυβιού στα φρύδια σου. Πιστεύω ότι η απόχρωση μου ταιριάζει απόλυτα, πείτε μου και εσείς την άποψή σας. Το είχα αγοράσει από το Beauty AZ, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με πολύ οικονομικά καλλιτικά. Μπορείτε να το βρείτε και στα Hondo Center και οπουδήποτε αλλού έχει Catrice. Και είναι πάρα πολύ οικονομικό, πιστεύω συμφέρει και για το μέγεθός του και για την ποιότητά του, οπότε σας το προτείνω. Επόμενο προϊόν είναι ένα concealer, το οποίο δεν σας το έχω δείξει μέχρι στιγμή σε βίντεο, γιατί θα σας το έδειχνα στο επόμενο blogger mail. Είναι το συγκεκριμένο concealer από τη Wycon, το οποίο είναι στα 7ml και ονομάζεται Magic Looks Concealer Electro Carousel. Είναι από μια συγκεκριμένη συλλογή, η οποία νομίζω είναι limited edition στη Wycon. Και είναι στην απόχρωση 01 light. Έχει όπως βλέπετε μεγάλη ποσότητα. Μου αρέσει που έρχεται μαζί με μπουρτσάκι και κάνει έτσι την εφαρμογή πολύ πιο εύκολη και διασκεδαστική. Η απόχρωση μου ταιριάζει απόλυτα για να δώσω λίγη φωτεινότητα κάτω από τα μάτια. Δεν είναι ακριβώς στην απόχρωση του δέρματός μου, αλλά δεν έψαχνα ένα concealer που να κάνει μόνο αυτό. Ήθελα φωτεινότητα. Μπορείς να το κάνεις πολύ εύκολα blend, είναι πάρα πολύ ενυδατικό. Νομίζω ότι έχει και αντιγυρεντικές ιδιότητες, τις οποίες ευτυχώς μέχρι στιγμής πιστεύω δεν χρειάζομαι, αλλά σας το λέω και αυτό σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει. Και μου αρέσει γιατί διαρκεί και αρκετή ώρα κάτω από τα μάτια μου, οπότε αν προλάβετε να πάτε στο Wycon αυτές τις μέρες που υπάρχει ακόμα αυτή η συλλογή, ρίξτε μια ματιά στο συγκεκριμένο concealer. Και πάμε στα δύο τελευταία καλλιτικά, τα οποία είναι προϊόντα χιλιών. Το πρώτο το οποίο το ανακάλυψα στις αρχές του μήνα είναι το συγκεκριμένο υγρό κραγιονάκι από την Dust & Cream, το οποίο είναι στην απόχρωση Queen Era και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ψιλομουντό ροζ, το οποίο ταιριάζει με όλες τις επιδερμίδες πιστεύω, ταιριάζει σε πάρα πολλές κοπέλες. Έχει πολύ καλή απόδοση η συγκεκριμένη απόχρωση, έχει φοβερή διάρκεια. Είναι matte, δεν έχω λόγια, το φόρεσα πάρα πολλές φορές μέσα στο μήνα και έλαβα και αρκετά κοπλιμέντα για το συγκεκριμένο χρωματάκι. Και πάμε σε ένα άλλο το οποίο το ανακάλυψα όταν μου ήρθε εκείνη η μικρή βαλιτσούλα από τα Sephora με καλλιτικά. Ήταν αυτό εδώ το κραγιόν, παιδιά. Ενώ έλεγα ότι 2 σε 1 προϊόν δεν με τρελαίνουν και πολύ αυτά, μόλις το χρησιμοποίησα έπαθα σοκ. Είναι το Contour and Color Liner and Lipstick Duo. Και από τη μία μεριά είναι μολύβι, το οποίο είναι σαν μηχανικό, δεν το ξύνεις. Και από την άλλη είναι η ίδια απόχρωση, λίγο πιο ανοιχτή, σε μορφή κραγιόν. Εντάξει, όχι με τη συνηθισμένη μορφή, αλλά καταλαβαίνετε. Είναι δύο φυσικές αποχρώσεις, οι οποίες ταιριάζουν πάρα πολύ. Το προϊόν είναι αρκετά κρεμώδες, είναι άνετο στα χείλη, αλλά έχει ένα ματ ή μη ματ τελείωμα, δεν είναι ένα πολύ ενυδατικό κραγιόν. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το προϊόν, το φόρεσα πάρα πολλές φορές, το είχα συνέχεια στην τσάντα μου βασικά και ήταν πάρα πολύ εύκολο να βάλω και lip liner και κραγιόν ξανά εάν χρειαζόταν. Δεν παρατήρησα, να σας πω την αλήθεια, για τη διάρκεια του. Νομίζω ότι κρατούσε αρκετές ώρες, γιατί δεν θυμάμαι να είπα «Α, έφυγε άσχημα» ή κάτι τέτοιο. Οπότε μάλλον θα έχει καλή διάρκεια. Ξέχασα να σας πω ότι είναι στην απόχρωση 03 Deep Nude και λογικά υπάρχουν και άλλες αποχρώσεις, οπότε να πάτε να ρίξετε οπωσδήποτε μια ματιά στα Sephora. Πάμε τώρα σε δύο πραγματάκια που έχω να σας δείξω. Το πρώτο είναι ένα μπουκάλι για νερό. Είναι αυτό εδώ, το οποίο έχει και κάλυμα, μισό λεπτό. Έτσι είναι με το κάλυμά του και το είχα πάρει από το eBay σχετικά πρόσφατα. Η αλήθεια είναι ότι έδωσα γύρω στα 7-8 δολάρια, αλλά έλεγε ότι ήταν αρίστης ποιότητας τέλος πάντων για νερό, ότι δεν είναι σαν τα πλαστικά μπουκάλια που βάζεις νερό και δεν κάνει να πιείς από εκεί νερό ξανά και ξανά. Αυτό είναι για άπειρες χρήσεις, φλένεται πανεύκολα, είναι βαρύ, είναι λίγο μεγάλο. Βέβαια εγώ το παίρνω στην τσάντα μου κανονικά, μπορείτε να το πάρετε μαζί σας και στο γυμναστήριο. Απλά εντάξει, είναι κάτι που δεν είναι και τόσο απαραίτητο, αλλά δεν ξέρω, βλέπω τέτοια μπουκάλια σε ξένους YouTubers και ζηλεύω και είπα να πάρω κι εγώ ένα και
Πριν λίγες μέρες μου έστειλαν και από τα Sephora άλλο ένα και εκνευρίστηκα γιατί είχα αγοράσει 8. Είναι το συγκεκριμένο, το οποίο είναι από την εταιρεία Box Appetit. Είναι λίγο πιο fancy, πιο ιδιαίτερο και έχει μέσα και ένα κομμάτι από άνθρακα. Είναι κάπως έτσι. Είναι λίγο περίεργο να πίνεις νερό όταν ξέρεις ότι υπάρχει αυτό μέσα στο μπουκάλι σου. Αλλά εντάξει, πάντως γενικά αυτό το μήνα χρησιμοποίησα αρκετά αυτά τα δύο μπουκάλια, κυρίως αυτό. Αυτό από τη μέρα που ήρθε μόνο, για να πιω νερό, αντί να γεμίζω ξανά και ξανά τα πλαστικά μου μπουκαλάκια από τη βρύση. Και το επόμενο αγαπημένο, κι αν δεν το χρησιμοποίησα μέσα στο μήνα, είναι αυτά τα ακουστικά από Yosop, τα οποία είναι ασύρματα. Σας τα είχα δείξει και σε ένα vlogger mail. Είναι πάρα πολύ εύχρηστα. Μπορείς να τα κλείσεις έτσι και να τα πάρεις με στην τσάντα σου και δεν πιάνουν πάρα πολύ χώρο όσο θα έπιαναν ακουστικά τέτοιου στυλ που δεν είναι ασύρματα. Μπορείς να ρυθμίσεις από εδώ την ένταση του τραγουδιού, βέβαια εγώ το κάνω από το κινητό, για κάποιο λόγο με βολεύει καλύτερα. Έχει ένα κουμπάκι on-off, μπορείς να προσαρμόσεις το πόσο μικρά ή μεγάλα τα θες, ανάλογα με το κεφάλι σου. Είναι άνετα, εντάξει, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να τα φοράω και για πάρα πολλές ώρες, αλλά για τις ώρες που το χρησιμοποιώ εγώ για το λεωφορείο κτλ. Είναι μια χαρά. Είναι γύρω στα 14-15 δολάρια. Θα σας αφήσω το link από κάτω γιατί είναι πάρα πολύ καλά. Έχουν πολύ ωραίο ήχο, είναι έτσι δυνατός και δεν το βάζω στο τέρμα. Δηλαδή, ενώ σε άλλα ακουστικά βάζω τον ήχο στο τέρμα, σε αυτά δυσκολεύομαι λίγο να το βάλω στο τέρμα, που σημαίνει ότι είναι πολύ δυνατός ο ήχος του. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα αγαπημένα. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Το πρώτο είναι ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει να κάνει με την διατροφή. Με τη σωστή διατροφή και τελικά καταλήγουν μέσω της έρευνας που κάνουν τέλος πάντων εκεί πέρα στο βιγκανισμό. Δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μπορεί να ενδιαφέρει τους πάντες, το ξέρω, αλλά μου αρέσει να βλέπω τέτοια και μου άρεσε που δίνανε σωστές πληροφορίες, εμπεριστατωμένες, μιλούσανε και απλοί άνθρωποι αλλά και άνθρωποι επιστήμονες και ήταν αρκετά ευχάριστο, δεν ήταν κουραστικό ή βαρετό, δεν είχε σκληρές εικόνες ή κάτι τέτοιο, επικεντρωνόταν πιο πολύ στο θέμα της υγείας της δικής μας σχετικά με αυτόν τον τρόπο διατροφής. Λιγότερο, λίγο προς το τέλος μίλησε και για το περιβάλλον και για τα ζώα, αλλά ήταν πιο πολύ για την υγεία τη δική μας. Food Choices λέγεται, αν δεν το είπα μέχρι τώρα, δεν ξέρω, με συνεπήρε ο λόγος. Και είναι πολύ πρόσφατο ντοκιμαντέρ, το 2016, και το είχα βρει στο Popcorn και το είδα, οπότε αν δεν το βρείτε κάπου αλλού, άμα έχετε popcorn, μπορείτε να το δείτε από εκεί. Και πάμε και στο τελευταίο αγαπημένο, το οποίο είναι μια ταινία που είδα την τελευταία μέρα του μήνα. Ονομάζεται Dead Poets Society. Είναι ταινία αρκετά παλιά, συγκεκριμένα του 1989, και είναι μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Robin Williams. Έχω δει πολλές ταινίες, κυρίως πιο μικρή, με τον Robin Williams, έτσι τις πιο παιδικές και οικογενειακές του ταινίες και τις κωμικές και τα λοιπά, και είναι πιστεύω ηθοποιάρα ο άνθρωπος, αλλά αυτή η ταινία μου έχει ξεφύγει και παιδιά από την ώρα που την είδα δεν μπορούσα να σταματήσω να τη σκέφτομαι. Έχει να κάνει με ένα σχολείο αρένων, με αγόρια μόνο, το οποίο είναι έτσι αρκετά αυστηρό, έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα για τα μαθήματα κτλ. Και πάει ο Robin Williams εκεί ως καθηγητής αγγλικών και πιο συγκεκριμένα ποίησης, αγγλικής ποίησης, και προσπαθεί με έναν δικό του ιδιαίτερο τρόπο να μάθει στα παιδιά να αγαπούν την ποίηση και μαθαίνει τον χαρακτήρα του κάθε παιδιού, τους βοηθάει, τους λέει εν ολίγης ότι το μήνυμα και όλης της ταινίας είναι αυτό, δηλαδή να αδράξουν τη μέρα. Και νομίζω είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα να σου δίνει μια ταινία. Είναι μια ταινία που δεν βαρέθηκα καθόλου, δεν ήθελα καν να πιάσω το κινητό μου να χαζέψω στο Instagram ή κάτι τέτοιο. Είναι μια ταινία η οποία, αν είστε και λίγο ευσυγκίνητοι σαν εμένα, θα σας κάνει να κλάψετε, να το ξέρετε. Δεν είναι σκληρή, δεν έχει σκληρές εικόνες. Είναι μια ταινία που μπορείτε να τη δείτε άμα θέλετε και με την οικογένειά σας. Δεν έχει τίποτα το πολύ εμπορικό ή ξέρω εγώ, σεξ, ναρκωτικά, το να τ' άλλο. Είναι μια ταινία η οποία είναι τόσο αγνή και τόσο ωραία και τόσο περνάει πολύ ωραία μηνύματα και έχει πολλά quotes μέσα, εντάξει. Μπορείς να σταματάς την ταινία κάθε 5 λεπτά και να κρατάς σημειώσεις με ωραίες ατάκες.
είναι συγκλονιστική. Νομίζω είναι το πιο αγαπημένο όλου του μήνα αυτή η ταινία. Δηλαδή θα την κρατήσω και θα την βλέπω ανατακτά χρονικά διαστήματα όταν χρειάζομαι έμπνευση. Και αυτό ήταν το βίντεο μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Το γυρνάω με ένα από τα δύο καινούργια μου φώτα, γιατί πρέπει να πάρω και δεύτερο αντάπτορα για να μπορώ να βάλω και το δεύτερο φως. Παρ' όλα αυτά, νομίζω είμαι αρκετά φωτεινή. Αν σκεφτείτε ότι αυτό το γυρνάω τώρα το απόγευμα, γύρω στις 7 η ώρα. Κάντε like στο βίντεο μας, σας άρεσε, και σχολιάστε μου από κάτω τα δικά μου αγαπημένα ή αν θέλετε να μου προτείνετε εσείς κάτι δικό σας αγαπημένο. Στο κουτί πληροφοριών θα έχω links για όλα μου τα αγαπημένα προϊόντα και μη προϊόντα. Αυτά λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας! Ξέρω ότι είναι άκυρο το πλάνο αυτή τη στιγμή, αλλά όταν γυρνάσα το βίντεο με τα αγαπημένα, ξέχασα να γυρίσω στο τέλος μια ανακοίνωση για ένα giveaway που θέλω να σας κάνω. Είναι σε συνεργασία με το gearbest.com. Οι όροι είναι πάρα πολύ απλοί, αλλά πρώτα θα σας δείξω τα δωράκια σας, τα οποία τα διάλεξα εγώ. Συνεργαστήκαμε με το gearbest.com μόνο και μόνο για αυτόν τον διαγωνισμό. Θα έχουμε 3 τυχερές κοπέλες και τα δωράκια είναι 3 πορτοφόλια. Το πρώτο είναι αυτό το πορτοφόλι με τα πουλάκια τα μαύρα, σε κρέμα απόχρωση και τα πουλάκια είναι μαύρα. Έχει μια καρδούλα για κούμπαμα και εδώ πέρα έχει και αυτή τη φουντίτσα και είναι πανέμορφο. Οι εσωτερικές του λεπτομέρειες είναι, όπως βλέπετε, ένα παλό ροζ και μέσα θα είναι κάπως έτσι. Το δεύτερο πορτοφόλι είναι αυτό, είναι λίγο πιο μεγάλο, ανοίγει κάπως έτσι και έχει πάνω πανέμορφα γατάκια. Παιδιά, νομίζω ότι είναι τόσο girly σαν πορτοφόλι. Και μέσα το εσωτερικό του είναι μαύρο και είναι αρκετά ευρύχωρο το συγκεκριμένο πορτοφόλι. Και τέλος έχουμε το τρίτο, το πιο girly από όλα, το οποίο είναι πιο compact. Είναι και αυτό σε μια παρόμοια απόχρωση με τα υπόλοιπα. Έχει και αυτό φουντίτσα, η οποία πάνω έχει και ένα ωραίο διαμαντάκι. Στο κούμπομα έχει ένα πολύ ωραίο φιόγκο. Και ο τρόπος που ανοίγει είναι από εδώ. Τραβάτε το λουράκι από το φιωγκάκι και ανοίγει μέσα έτσι. Έχει θήκες και για κάρτες, για κέρματα. Είναι και αυτό αρκετά ευρύχωρο, αν και μικρό. Οπότε όσα κορίτσια θέλουν να συμμετέχουν για να κερδίσουν αυτά εδώ τα πορτοφολάκια, νούμερο 1, νούμερο 2 και νούμερο 3, τα βήματα που έχουν να ακολουθήσουν είναι τα εξής. Να μου αφήσετε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεό μου λέγοντάς μου ότι θέλετε να συμμετέχετε και να διαλέξετε το πορτοφολάκι που θέλετε. Το δεύτερο βήμα είναι να κάνετε subscribe στο κανάλι μου όσες δεν έχετε κάνει ακόμα, γιατί αυτό το δώρο είναι για τους συνδρομητές μου. Και ο τρίτος όρος είναι να φτιάξετε λογαριασμό στο gearbest.com. Να κάνετε δηλαδή login κανονικά με το email σας κτλ. Και αυτή είναι η 3 όροι για τον διαγωνισμό, είναι πάρα πολύ εύκολη. Ο διαγωνισμός θα λήξει σε μία εβδομάδα από τη στιγμή που θα ανέβει το βίντεο και θα απαντήσω στα 3 κορίτσια που κέρδισαν κάτω στο σχόλιο τους ό,τι κέρδισαν. Και λογικά θα το ανακοινώσω και στο Facebook και στο Insta Stories ίσως, οπότε να έχετε το νου σας, τουλάχιστον εδώ στο YouTube, στα σχόλιά σας. Οι συμμετοχές είναι ανοιχτές για Ελλάδα. Θέλω σας παρακαλώ πολύ μόνο μία συμμετοχή ένα άτομο, μην μου αφήσετε πάρα πολλά σχόλια, θα τα σβήσω, ό,τι είναι spam θα το σβήσω. Οπότε να ευχηθώ καλή επιτυχία και αν έχω ξεχάσει κάποια λεπτομέρεια, θα τα έχω πάντα όλα γραμμένα στο κουτί πληροφοριών. Οπότε αυτά από μένα, καλή επιτυχία και πάλι, ελπίζω να σας άρεσε και το βίντεο μου και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια!